Το συνέδριο είναι μέχρι στιγμής εξαιρετικό. Πιστεύω θα τελειώσει με πολύ θετικές εντυπώσεις. Καλύπτει μία μεγάλη γκάμα ενδιαφερόντων που αναφέρεται στο διαβήτη και στα καρδιομεταβολικά. Και από ό,τι είδα υπάρχει ακροατήριο ενεργό πολλών ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για αυτή το νόσημα που καλύπτει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού και αντίστοιχα και του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο διαβήτης συνοδεύεται με την υπέρταση, τη δυσλιπιδεμία, τα κάρδια αγκιακά, τις μικροαγκιακές επιπλοκές και αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η γνώση των λειτουργών υγείας. Και πρέπει να σας πω και κάτι συγκεκριμένο. Πριν από λίγα χρόνια κάναμε μία μελέτη Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και δείξαμε ότι τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, όχι όταν φτάσουν στον τεχνητό νεφρό, αλλά πριν, το ποσοστό, ο επιπολασμός, η συχνότητα πανελλαδικά είναι 45%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και προσπαθούμε αυτό να το μεταδώσουμε και στους γιατρούς. Εστίασα στην ομιλία μου στον προδιαβήτη. Προδιαβήτης είναι μια κατάσταση που στα ελληνικά σημαίνει 100% θα πάει στο διαβήτη. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα 20 με 25%. Μπορούμε, πρέπει να το διαγνώσουμε έγκαιρα, να ρυθμίσουμε την αρτηριακή πίεση και τα λιπίδια και με την παρέμβαση στον τρόπο ζωής, δηλαδή στη σωστή διατροφή και στην άσκηση, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποτρέπουμε τη μετάβαση από τον προδιαβήτη στο διαβήτη. Μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί όπως ξέρετε η παχυσαρκία είναι πάρα πολύ υψηλή, δείξαν ένα ποσοστό 37%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ένας στους 4 εφήβους έχει προδιαβήτη. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε εκεί για να προλάβουμε το διαβήτη και βέβαια και για ερευνητικούς λόγους να κατευθυνθούμε για την πρόληψη των επιπλοκών στα άτομα με προδιαβήτη.